Γεια σας. Είμαι ο κύριος Φερεκίδης από την Αθήνα, παλιός Κωνσταντοπολίτης, Κόντος Καλιανός. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα, έτσι θα είμαι κοντά σας, σε μια συνομιλία που θα έχουμε με τον αγαπητό φίλο κύριο Τσιλένη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της εταιρείας μελέτης Κατημάς Ανατολής. Βεβαίως, θα έπρεπε να προσθέσω και τις ευχαριστίες μου για το θέμα, για την γενικότερη αυτή προσπάθεια στην Γενική Πρόξενο της Ελλάδος, την κυρία Σουλτανοπούλου στην Κωνσταντινούπολη, όπως επίσης και την κυρία Αχλάδη του Συσσημανοβουλίου Μεγάλου. Είναι μεγάλη μου χαρά που θα συζητήσουμε για κάποια θέματα που έχουν σχέση με την ζωή μας στην Κωνσταντινούπολη, πώς τότε θα ήμασταν σε κάποιες, ας πούμε, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες εποχές για μας, για τους Κωνσταντινοπολίτες, για την δική μου γενιά, που στο τέλος αναγκαστήκαμε, από ό,τι το βλέπετε ήδη και το ξέρετε, να φύγουμε, να αφήσουμε την πατρίδα μας, να ξενιτευτούμε. Αυτό το βλέπει κανείς τώρα. Εμείς ήμασταν τότε γύρω στις 100.000, ακούγαμε ότι ήμασταν. Τώρα όμως έχω μάθει ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι, δυστυχώς, με την προσπάθεια που γίνεται και με το Πατριαρχείο, με την βοήθεια που υπάρχει και από την ελληνική κυβέρνηση όσο μπορεί, να κρατηθούμε εκεί κάπως κτλ. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ας ξεκινήσουμε λίγο να δούμε πώς ήταν το Κοντοσκάλι εκείνη την εποχή. Το Κοντοσκάλι ήταν ένα λιμάνι, το οποίο είχε σχέση με το παλιό λιμάνι της περιοχής εκεί, στην εποχή του Βυζαντίου, από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων. Εδώ θα πρέπει να προσθέσω ότι ενώ ζούσαμε σε ένα περιβάλλον που είχε πάρα πολλά στοιχεία του Βυζαντίου, δεν μας είπε κανείς τίποτα, ούτε μας έλεγε, ούτε ξέραμε, και μετά διαβάζοντας τα διάφορα βιβλία τα βρήκαμε αυτά, και καμιά φορά όταν πάμε εκεί απορούμε πώς ζούσαμε εμείς μέσα σε αυτά τα ερείπια των στοιχείων του Βυζαντίου και δεν ξέραμε πού πατάμε. Αυτό είναι σημαντικό και το λέω για τους νέους που πάνε και βλέπουν τα πράγματα. Εδώ βλέπετε σε μια εικόνα πώς είναι τώρα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Ανεπτύχθηκε εκεί πέρα κάπως, βλέπετε τους ψαράδες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ένα λιμάνι το οποίο δεν είναι όπως στην εποχή του Βυζαντίου, και επίσης και η περιοχή δεν είναι όπως ήταν ίσως τα προηγούμενα χρόνια. Σιγά σιγά έχει υποβαθμιστεί η ζωή. Εκεί βρεθήκανε στην περιοχή αυτή κυρίως οι Καπαδόκες. Όλη η Καπαδοκία προσπαθούσε από την εποχή του, στο τέλος του 19ου αιώνα κυρίως, να έρχονται προς την πόλη, να δουλεύουν στην πόλη, να μπορούν να συντηρούν τις οικογένειές τους, στέλνοντας αυτά τα χρήματα που κέρδιζαν στην πόλη, στην Ανατολή, στις οικογένειες, στα παιδιά, στα εγγόνια τους. Εδώ βλέπετε, παραδείγματος χάρη, τον παππού του πατέρα μου, τον Ιωακήμ Φερεκίδη, ο οποίος ήταν στο φανάρι. Βλέπετε επίσης στην εικόνα εδώ ένα στρατιώτη. Αυτός είναι ένας συγγενής του από το σόι της μητέρας μου, ο οποίος εκείνη την εποχή, τον 19ο αιώνα, είχε στρατευτεί, φαίνεται, από ό,τι μου έχουν πει, δεν τα πω ότι ξέρω κι εγώ βεβαίως, ούτε μπόρεσα να μιλήσω ποτέ με αυτούς. Το καταλαβαίνετε. Εδώ γενικά βλέπει κανείς, έτσι με μια εικόνα από ντρο, ενδεχομένως, πώς ήταν το Κοντοσκάλι. Ήταν μια περιοχή αστική, σημαντική, και μπορώ να πω ότι κάλυπτε κάπως έτσι τις ανάγκες αυτής της κοινότητας των Καπαδόκων. Οι Καπαδόκες ζούσαν σε κοινότητες και σε μεγάλες πόλεις στην Καπαδοκία. Εμείς καταγόμαστε το ένα μας κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι της μητέρας μου, όπως βλέπετε εδώ αριστερά τον παππού, τον προπάπο, ο οποίος εκεί στο Ιντζέσου είναι μια κομμόπολη της Καπαδοκίας, η φωτογραφία του. Δεξιά πάλι βλέπετε την γυναίκα του, πίσω βλέπετε, δίπλα βλέπετε τα δύο άτομα τα οποία είναι τα παιδιά τους. Αυτό με ενδιαφέρει να το τονίσω, και πολύ πάντα το λέμε αυτό το θέμα, ότι γενικά
Οι άνθρωποι αυτοί τροφοδοτούνται από την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί οι ηλικιωμένοι που βλέπετε φτιάχναν τα παιδιά τους τάστονα στην πόλη και αυτοί στην πόλη φτιάχναν επιχειρήσεις και σιγά σιγά η δική μου οικογένεια μετακινήθηκε πριν την ανταλλαγή, ήταν στην πόλη. Γι' αυτό δεν είμαστε εμείς σαν τους υπόλοιπους καπαδόκες ανταλλάξιμοι, δεν γίναμε ποτέ, διότι ήμασταν την εποχή των γεγονότων, της μικρασιατικής καταστροφής κτλ. Ζούσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ βλέπετε πως ήταν τον 19ο αιώνα το κοντοσκάλι, πως δηλαδή διαμορφώνει την κατάσταση. Αυτοί που ζούσαν οι καπαδόκες στην Κωνσταντινούπολη έκαναν και τις εκδρομές τους. Εδώ βλέπετε την γιαγιά μου, παραμοσχάρη, τη μητέρα της μητέρας μου, τη μητέρα μου στην μέση, μεταξύ των τριών ατόμων, σε μια εκδρομή τέτοια όπως και ο αδερφός της, που περνούσαν κάπως έτσι, θα έλεγα, πιο κοντά σε αυτά που ζούσαν εκείνη την εποχή στην Καπαδοκία. Αυτούς οι κάτοικοι της πόλης τους έλεγαν καραμαλίδες. Εμείς ήμασταν δηλαδή οι καραμαλίδες, όπως το ακούμε καμιά φορά μεταξύ μας. Η ζωή στην πόλη, επειδή ήταν μια μεγάλη αρχική ας πούμε, περιοχή και ζούσαμε κάπως πιο, θα έλεγα, κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα, βλέπετε παράδειγμα χάρη τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και εμένα, μικρό, 5-6 ετών, στην πλατεία Ταξιμαρχή. Η πλατεία είχε και ένα πάρκο. Και μέσα στο πάρκο ήταν αυτά τα διάφορα, όπως βλέπετε, έχω ανέβει εγώ επάνω σε ένα εδάφη. Και όποιος πάει και τώρα στην Κωνσταντινούπολη, πάνε πολύ, το μαθαίνω εγώ, ακούω, πήγα στην πλατεία Ταξί. Αυτό βλέπουν εκεί πάλι. Τι βλέπουν την πλατεία Ταξί. Μπορεί το άλλο αυτό να μην το έχουν δει, αλλά τα υπόλοιπα τα βλέπουν. Η δραστηριότητα των Κωνσταντινοπολιτών ήταν σημαντική στα θέματα παιδείας. Δηλαδή είχαμε μια τρομερή παιδεία και αυτό μας κράτησε και έτσι κρατήθηκε η πόλη. Αλλιώς, αν δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα να έχουμε αυτή την πολύ υπερβολικά θα έλεγα ελληνική παιδεία, διότι εμείς διαβάζαμε και τα ελληνικά από τα ελληνικά βιβλία που παίρναμε από διάφορα, από ένα με δύο βιβλιοπολία στην Κωνσταντινούπολη σε σχέση με τα βιβλία που εδώ διδάσκονται τα παιδιά, σχεδόν τα ίδια. Είχαμε και τα τουρκικά δυστυχώς που αυτά μας ταλαιπωρούσαν. Και έτσι το σχολείο άρχιζε στις 8.30-9 και τελείωνε στις 4.30 με πολλές ώρες μαθημάτων. Αυτό ήταν βέβαια μια σημαντική επιβάρυνση. Εδώ τα βλέπουμε με μία-δύο, γυρνάνε στο σπίτι τους. Εκεί δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Αυτό το γυμνάσιο που βλέπετε εδώ, αυτά παιδιά βλέπετε, είναι του Ζωγραφείου Γυμνασίου. Είναι από τα πιο σημαντικά σχολεία στην απόδημη Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ οι απόδημοι στην Γερμανία, στην Αγγλία κτλ. Δεν έχουν τέτοια σχολεία. Εμάς τα σχολεία μας ήταν πολύ σημαντικά για μας. Ήταν υψηλού επίπεδου. Με την μεγάλη σχολή, γι' αυτό το ξέρουμε όλοι, την πατριαρχική μεγάλη σχολή, στο Φανάρι. Εδώ βλέπουμε το Ζωγράφιο, παραδείγματος χάρη. Στο κέντρο βλέπουμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο για μας, ο οποίος ήταν πραγματικά τον Βασίλη Μούτσογλου, τον καθηγητή, διευθυντή του Ζωγραφείου, τον μαθηματικό. Και θα το πω αυτό και πρέπει να το τονίσουμε, αυτά πρέπει να γίνονται γνωστά. Ετοίμαζε αφιλοκερδός κάθε καλοκαίρι για μήνες στο Πολυτεχνείο, για το Πολυτεχνείο τα παιδιά που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν στο Πολυτεχνείο. Και ήταν αρκετοί οι επιστήμονες οι οποίοι κατάφεραν με τη βοήθειά του να πετύχουν και να σταδιοδρομήσουν σε τέτοιες δουλειές. Πολλοί από αυτούς ήταν και στην Αμερική μάλιστα, και στο Μπέρκλε και τα πανεπιστήμια. Είχαν δικά μας παιδιά, είχαν Κωνσταντινοπολίτες εκεί, Έλληνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το τονίσουμε. Ιδιαίτερα θα σταματήσω, θα επικεντρωθώ στο το τι υψηλό επίπεδο είχε η παιδεία μας. Εδώ βλέπετε μια ομάδα των Γαλλικών. Ο καθηγητής, ο κύριος Σαρκολόγος, ήταν ο καθηγητής των Γαλλικών στην σχολή μας. Και εμείς εκεί την εποχή μαθαίναμε με γαλλικά. Είχαν όμως εμφανιστεί και τα αγγλικά, θυμάστε, την δεκαετία του 50, που έπρεπε να μαθαίνουμε, αφόσον θα θέλαμε
να είμαστε στο επιστημονικό επίπεδο, κάπως ένα σχετικό επίπεδο, μαθαίναμε και τα αγγλικά συγχρόνως. Η μικρή αυτή ομάδα που βλέπετε στα 38 παιδιά της τάξης ήταν αυτοί που ακολουθούσαν τα γαλλικά, που μείναμε στα γαλλικά εμείς, ώστε μαθαίνοντας τα αγγλικά με τρόπο ιδιωτικό, να μην ξεχάσουμε και τα γαλλικά μας. Και αυτό μας βοήθησε εμένα προσωπικά στην Ευρώπη, με βοήθησε πάρα πολύ, διότι σε πολλά συνέδρια συμμετείχαν και άνθρωποι οι οποίοι μιλούσαν μόνο γαλλικά. Και από την Αμερική, από τη Βόρεια, από την Νότιο Αμερική. Αυτοί μιλούσαν πιο πολύ τα ισπανικά και τα γαλλικά, οπότε ήταν πολύ σημαντικό το να μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με όλη την επιστημονική κοινότητα, όσο ήμουν στην Ευρώπη τουλάχιστον. Εδώ βλέπετε μια πάλι δραστηριότητα σημαντική των αθλητικών. Βλέποντας εδώ τον διευθυντή μας και τον καθηγητή μας, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ήταν ο καθηγητής της γυμναστικής, θα προσθέσω μια σημαντική ιδιαιτερότητα, την εξής, για το σχολείο μας. Εμείς καταφέρναμε με τη μεγάλη προσπάθεια τότε, τη δική μας, τις περισσότερες φορές να είμαστε οι πρώτοι στα αγωνίσματα που γίνονταν μεταξύ των λυκείων της Τουρκίας. Πολλές φορές πήραμε πρωτιές και ήταν ενδιαφέρον. Είχε μεγάλη, ας πούμε, δραστηριότητα αθλητική το σχολείο μας εκείνη την εποχή. Και αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω, διότι φανταστείτε τώρα να είναι όλα τα λύκεια της Τουρκίας και εμείς να είμαστε σε ορισμένα αγωνίσματα πρώτοι. Αυτό ήταν μεγάλη, ας πούμε, χαρά για μας και μεγάλη. Εδώ βλέπετε πόσο σημαντική ήταν η γυμναστική για την εποχή μας εκεί. Μια ιδιαιτερότητα θα πρέπει να προσθέσω στην γυμναστική μας σπουδή, την οποία έτσι θεώρησα σκόπιμη να σας την δείξω. Είχαμε και τα μαθήματα των στρατιωτικών στα γυμνάσια μας εκεί. Και μία φορά το μήνα μας πήγαιναν στις μονάδες και μας δείχνανε τα όπλα, τα διάφορα κτλ. Τέτοια μια εικόνα λοιπόν την έβαλα εδώ. Και αυτό πρέπει να το τονίσω και αξίζει να το πω. Οι στρατιωτικοί, κυρίως οι συνταγματάρχες ήταν που μας κάνουν μάθημα στρατιωτικών, ήταν πάρα πάρα πολύ ευγενικοί μαζί μας. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που πρέπει να το πούμε. Βέβαια, η φυσική, η βιολογία ήταν πολύ σημαντική και ένας από τους λόγους ίσως που εγώ ακολούθησα την ιατρική ήταν ότι με είχε τότε συναρπάσει η βιολογία σε αυτά τα εργαστήρια που είχαμε, να το πω και πιο έτσι εύκολα και λαϊκά, τρομακτικά εργαστήρια ήταν. Σημαντική δραστηριότητα είχαμε βέβαια και σε έναν τομέα κοινωνικό που συνήθως στην πενταήμερη εκδρομή, που εκεί δεν ήταν πενταήμερη, ήταν τρεις μέρες μόνο, πηγαίναμε συχνά, το δικό μας σχολείο, το Ζωγράφιο, πήγαινε στην Ήμβρο. Η Ήμβρος ήταν το ελληνικό νησί για μας. Εκεί ακούγαμε τα ελληνικά παντού. Βλέπαμε την ελληνική σημαία. Αυτό ήταν σημαντικό βέβαια, πως βλέπαμε πως κυλούσε η ζωή εκεί τα λοιπά. Δηλαδή, παράλληλα είχαμε και δραστηριότητες, κυρίως τα κάλαντα. Σκεφτόμασταν πολύ τακτικά κάθε χρόνο στα κάλαντα διάφορες δομές τέτοιες στις οποίες λέγαμε εμείς τα κάλαντα και βοηθούσαμε βέβαια με αυτά τα οποία μαζεύαμε και τους απόρους στο σχολείο μας και τα λοιπά. Ήταν μια σημαντική δραστηριότητα αυτή. Οι εκδρομές που κάναμε αφορούσαν πιο πολύ τα πριγκυπώνησα. Εδώ θα σταματήσω και θα πω ότι τα πριγκυπώνησα και τώρα μαθαίνω, βέβαια δεν έχει αυτή τη χαλαρότητα που βλέπουμε εδώ στην εικόνα τώρα οι πρίγκιπος και τα λοιπά, αυτό μου το λένε, αλλά εδώ βλέπω πόσο χαλαρά ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή και πόσο ωραία περνούσαν. Και εδώ βλέπετε γύρω-γύρω από την Κωνσταντινούπολη τις εκδρομές που κάναμε και έρχομαι στην εισαγωγή μου στην Πανεπιστημιακή
πανεπιστημιακή σχολή της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Το Πανεπιστήμιο της πόλης ήταν ένα σημαντικό, κυρίως ιατρική σχολή, πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί? Διότι είχε μεταλαμπατευτεί από την παρουσία περίπου 30 με 40 καθηγητών Γερμανών, οι οποίοι πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έπρεπε, σύμφωνα με τις εντολές του Χίτλερ και επειδή είχαν εβραϊκή καταγωγή, να φύγουν από τη Γερμανία. Αυτούς τους καθηγητές τους πήρε το Πανεπιστήμιο της πόλης, διότι είχαν μείνει άνεργοι άνθρωποι και αντί να πάνε στην Αμερική, που τότε ήταν πολύ δύσκολο, μπόρεσαν και βρήκαν δουλειά στην Κωνσταντινούπολη. Από αυτούς τρεις, από ό,τι είχα μάθει μετά, πήγαν στην Περσία. Σημαντικό είναι αυτό και το τονίζω, διότι ίσως και ένας από τους λόγους που εγώ ακολούθησα την γερμανική ιατρική στην Γερμανία ήταν και αυτός ενδεχομένως, διότι εκεί είδα τι θα πει και Γερμανός επιστήμονας, διότι εμείς πιο πολύ είχαμε σχέση με την Γαλλία και μετά με την Αγγλία. Μια μικρή παρένθεση θα κάνω εδώ. Η ιατρική σχολή ήταν για μας, κυρίως για μένα που αναγκάστηκα να κάνω την ιατρική εκεί, γιατί πολλοί τότε πατριώτες μας ερχόντουσαν στην Αθήνα. Να το πω και αυτό βέβαια, και ίσως είναι πλεονασμός, αλλά στην Αθήνα μπορούσαν και συνεχίζαν εισάγοντο χωρίς εξετάσεις στις ανάλογες σημαντικές ή όχι σχολές. Παραδείγματος χάρη πήγαινες και μπορούσες να κάνεις εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ιατρική Σχολή ή στη Θεσσαλονίκη, στο Μαθηματικό ή στο Πολυτεχνείο. Εμείς εκεί δώσαμε εξετάσεις και οι εξετάσεις στην Τουρκία εκείνη την εποχή, το 59 δηλαδή, που έδωσα τις εξετάσεις για εισαγωγή, ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Πολύ λίγοι μπορούσαν να εισαχθούν, κυρίως από την Κωνσταντινούπολη, διότι η σχολή αυτή, το Πανεπιστήμιο δηλαδή της πόλης, ήταν σχεδόν το μοναδικό. Και από όλη την επικράτεια της Τουρκίας, πολλοί κόσμος έδινε εξετάσεις. Ήταν κάτι το οποίο ίσως δεν ήταν και πάρα πολύ αυτό. Και το λέω αυτό και είμαι ευτυχής που κατάφερα και εισήχθη και συνέχισα εκεί. Γι' αυτό το τονίζω ιδιαίτερα. Βλέπετε εδώ στο ανατομείο παραδείγματος χάρη πώς ήταν τα πράγματα. Τα πράγματα ήταν σημαντικά εκεί. Η σχολή ήταν σε τέτοιο βαθμό μεγάλη, μπορεί να πει κανείς και διασπασμένη. Παντού υπήρχαν κήποι, υπήρχαν κλινικές πάρα πολλές. Και όταν το τελείωσε τη σχολή αυτή, έπρεπε τότε να αποφασίσει κανείς που θα κάνει την ειδικότητα, να ειδικευτεί. Υπήρχαν βέβαια στην πόλη και οι γιατροί οι οποίοι δεν έκαναν ειδικότητα και είχαν και αυτοί καλές δυνατότητες να σταδιοδρομήσουν. Εγώ ήθελα να κάνω μια ειδικότητα που είχε και κάποιο χειρουργικό στοιχείο μέσα και έτσι σκεφτόμουν την οφθαλμολογία, την οτορυνολαριγολογία, ίσως τη γυναικολογία. Η γυναικολογία ήταν λίγο πιο περιεκτική, γιατί υπήρχε και μαεστική. Και έτσι κατάφερα να βρω μια θέση στη Γερμανία, ενώ δεν ήξερα γερμανικά. Και θα προσθέσω εδώ πώς εγώ από τα γαλλικά και τα αγγλικά πλησίασα και έμαθα τα γερμανικά, ώστε να μπορέσω να αρχίσω να δουλεύω στη Γερμανία. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης είχε κάποια πλεονεκτήματα. Ήταν ένα πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο στην Ευρώπη. Και καλά θα πω αναγνωρισμένο. Αυτό το έβλεπα κάθε φορά που έλεγα είμαι από το Stanford University. Είχε μια έτσι καλή, ας πούμε, ανταπόκριση το θέμα αυτό. Εκεί, το τέταρτο έτος της ιατρικής, όταν ήμουν στο τέταρτο έτος, υπήρχε μια δραστηριότητα με την Αγγλία, μια δραστηριότητα συνεργασίας με τους φοιτητικούς συλλόγους της Αγγλίας. Και κατάφερα εκεί τότε να μπω στην ομάδα των φοιτητών ανταλλαγής. Και λέω ομάδα, αλλά ήμασταν μόνο δύο. Διότι όταν μας εξέτασαν πριν πάμε
στην Αγγλία πριν να μας στείλουν σαν αντιπροσώπους του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Αυτοί που δώσαμε εξετάσεις περάσαμε μόνο δύο, εγώ και ένας άλλος πάλι Τούρκος φοιτήτης. Πήγαμε λοιπόν οι δύο αυτοί, μας πήγανε στο Cambridge και στο Cambridge έπρεπε να ζήσουμε όμως εκεί και να δουλέψουμε. Ξέρετε τι δουλειά κάναμε. Γύρω από το Cambridge, όσοι έχουν πάει το ξέρουν, έχει μηλές, έχει τεράστιες παιδιάδες, γεμάτο δέντρα από μήλα. Εκεί μαζεύαμε μήλα το πρωί από τις 9 έως τις 2 και μετά τις 2 κάναμε λίγο αγγλικά επί ένα μήνα. Και με τα λεφτά που μας δίνανε από την δραστηριότητα την πρωινή, μαζεύοντας τα μήλα, μπορούσαμε και ζήσαμε εκεί ένα μήνα. Όταν τελείωσα εγώ εκεί αυτή την δραστηριότητα, ζήτησα να επισκεφτώ κάποια νοσοκομεία, σκεπτόμενος και ρωτώντας να ρωτήσω, αν θα μπορέσω να έχω μια δυνατότητα να ειδικευτώ εκεί. Επειδή δεν ήμασταν, μας είπαν τότε, στην κοινοπολιτεία, δεν μπορείς λοιπόν να συνεχίσεις εδώ παρά μόνο αν είσαι Κύπριος ή Αυστραλός ή Ινδός. Γιατί η κοινοπολιτεία είχε ειδηθεί τότε, φαίνεται, εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Οπότε κατάλαβα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω εκεί. Περνώντας, γιατί το ταξίδι γινόταν με το τρένο, περάσαμε από το Παρίσι. Κατεβαίνω λοιπόν στο Παρίσι. Είχαμε βέβαια και τα λεφτά, τα είχαμε μαζέψει από την δραστηριότητα μας με ζώνα στα μήλα. Κατεβαίνω λοιπόν στο Παρίσι και πάω σε ένα νοσοκομείο εκεί. Μένω 2-3 μέρες και μαθαίνω ότι μπορώ να κάνω ειδικότητα, αλλά σαν assistant étranger. Σαν δηλαδή ένας βοηθός, ο οποίος όμως θα παρακολουθεί, αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να δώσει φάρμακα και να κάνει εγχειρήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή ήθελα να κάνω μια χειρουργική ειδικότητα, κατάλαβα ότι απεκλείεται εκεί να μπορέσω να συνεχίσω εγώ να κάνω την ειδικότητα μου εκεί. Οπότε παρέμεινε μόνο η Γερμανία τότε, γιατί κάποιοι από την Τουρκία πήγαιναν στη Γερμανία και το είχα ακούσει, αλλά δεν ξέραμε γερμανικά και δεν είχαμε ενδιαφέρον. Όταν γύρισα λοιπόν, η πρώτη μου δουλειά ήταν, είχαν μπροστά μου 2 χρόνια, να αναζητήσω τον τρόπο πώς θα μάθω γερμανικά για να μπορέσω να πάω στην Γερμανία. Θα μου πείτε τώρα, γιατί ήθελες οπωσδήποτε να φύγεις και να κάνεις εκεί την ειδικότητα και να απομακρυνθείς από την πόλη, ενώ η πόλη είναι η πατρίδα σου, να σας το πω. Για μας, από το 1955 και ύστερα, που ζήσανε τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά και που εμένα με κυνηγούσανε μέσα στο σπίτι και κρυφτήκαμε επάνω στα κεραμίδια, είχαμε βγει στα κεραμίδια από πάνω. Ξέρετε, τα παλιά σπίτια έχουν ένα άνοιγμα από μέσα και βάζει μια σκάλα και βγαίνει στα κεραμίδια. Και είχαμε ανέβει επάνω στα κεραμίδια και περάσαμε όλη τη νύχτα εκεί, γιατί κυνηγούσαν εμάς για να υπάρξουν κακοποιήσεις και τέτοια. Αυτός ήταν ο λόγος που αυτό μας είχε ταλαιπωρήσει ψυχικά όλα αυτά τα χρόνια. Που ο νους μας και η δραστηριότητα αυτή που θέλαμε ήταν να φύγουμε από εκεί. Να απομακρυνθούμε. Αυτός ήταν ίσως και ο λόγος, εκ των υστέρων το σκέφτομαι. Βεβαίως όμως και το να κάνει κανείς μια καλή ειδικότητα, δηλαδή να μάθει κάπως περισσότερα πράγματα. Αυτό ναι, αλλά ίσως επειδή περνούσαμε καλά, δεν μπορώ να πω ότι δεν περνούσαμε καλά οικονομικά, θέλαμε όμως να απομακρυνθούμε. Και κάθε φορά αυτό το σκέφτομαι. Εν πάση περιπτώσει, η Γερμανία λοιπόν μας βοήθησε, προσωπικά εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, στο να μάθω κάτι στην ειδικότητα της οτορυνολαριγολογίας στην οποία ασκώ, να μάθω κάτι το εξειδικευμένο, στις μικροχειρουργικές επεμβάσεις το αυτή. Οι μικροχειρουργικές επεμβάσεις είχαν αναπτυχθεί στον γερμανικό χώρο. Βιέννη, παραμοσχάρι, Ελβετία, Γερμανική Ελβετία, γερμανικά το γερμανικό κομμάτι, όλα τα γερμανικά αυτά κρατήρια επάνω, μέχρι το Βερολίνο κτλ. Το Βερολίνο βέβαια, επειδή δεν ήταν εύκολο κανείς να, δεν ήταν προσπελάσιμο, εκεί δεν σκεπτόμασταν να πάμε, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Υπήρχε το Ανατολικό Βερολίνο κτλ. Οπότε επικεντρωθήκαμε στο Δυτικό Γερμανικό κράτος. Και επειδή έχουν πάρα πολλά νοσοκομεία και πολλές θέσεις οι οποίες είναι κενές, με την προσπάθεια που έγινε και την
προσπάθεια την έκανα τότε στην Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια της γερμανικής σχολής. Η γερμανική σχολή, ξέροντας το πρόβλημα ότι πολλοί θέλουν να μάθουν γερμανικά, είχε διοργανώσει μαθήματα 8 με 10 το βράδυ για αυτούς που θέλουν να μάθουν γρήγορα τα γερμανικά, γρήγορα βέβαια σε ένα χρόνο οι δύο, και να τους προετοιμάσει στο ξεκίνημα, όπως έγινε στην δική μου περίπτωση, παραδείγματος χάρη. Έμαθα τα γερμανικά εκεί 2 χειμώνες, 2 φορές, ας πούμε, 2 χειμώνες, και κατάφερα να σταθώ στα πόδια μου όταν ζήτησα να εργαστώ στη Γερμανία. Η δραστηριότητα στη Γερμανία ήταν ότι τα νοσοκομεία μας έδιναν όλες τις δυνατότητες να εκπαιδευτούμε. Έμεινα 6 χρόνια στη Γερμανία και αυτό διότι ήθελα τα τελευταία 2-3 χρόνια να είμαι πιο ανεξάρτητα στο χειρουργείο δραστηρίως, για να μπορέσω μετά να χειρουργώ χωρίς να έχω την ανάγκη να έχω και κάποιες βοήθειες, να γίνω πιο, ας πούμε, ολοκληρωμένος χειρουργός, και αυτό είναι σημαντικό. Εδώ δείχνω 2 εικόνες οι οποίες έχουν σχέση με το πώς περνούσαμε στην πόλη, που είχαμε και τα χιονοδρομικά μας, είχαμε και τα αυτοκυρίως στο Πουλούντα της Προύσης, το ιερόν αυτό όρος, έτσι όπως το λένε, είχαν εγκαταστάσει και 1-2 φορές είχαμε πάει εκεί σαν νέοι κατά τη διάρκεια των σπουδών μας. Σημαντικό είναι να σας δείξω ότι αυτό το σπίτι στο οποίο μέναμε στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι στο Κοντοσκάλι. Το Κοντοσκάλι, σας είπα στο ξεκίνημα ότι είχε μια μεγάλη έτσι, παρουσία Καπαδόκων, σιγά σιγά αναπτύχθηκε το Πέρα, το οποίο βλέπετε πάτε στο ταξί μας, πώς είπατε και σκέφτεστε την πόλη, βλέπετε το ταξί, βλέπετε την λεωφόρο Ανεξαρτησίας. Ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε την δεκαετία του 60 να αφήνει το παλαιομοδίτικο Κοντοσκάλι και να πηγαίνει στις πολυκατοικίες της περιοχής του ταξί και του Κουτουλούς. Ήταν περιοχές με νεότερα σπίτια και τα λοιπά, με νέα. Με νέες πολυκατοικίες. Ένα τέτοιο λοιπόν μέναμε εμείς ένα διάστημα μέχρι όταν πριν φύγω. Εδώ βλέπετε τη μητέρα μου και την αδελφή μου. Και ιδιαίτερα θα σας πω ότι επειδή δεν υπήρχαν ασανσέρ σε αυτά τα σπίτια, τα ισόγεια και τα διαμέρισματα και ο πρώτος όροφος ήταν πιο σημαντικός από το να μένει κανείς στον τέταρτο ή πέμπτο, γιατί δεν είχε ασανσέρ. Και εδώ βλέπουμε, είμαστε στο ισόγειο αυτού του. Εδώ μια εικόνα από το Πανεπιστήμιο πριν φύγω. Έτσι την τελευταία τάξη στο τελευταίο έτος αυτός ο κήπος, και σημαντικό είναι να πω εδώ, να προσθέσω ότι πολύ κοντά εδώ, γιατί το Πανεπιστήμιο, η ιατρική σχολή μάλλον, ήταν κοντά στο Κοντοσκάλι. Δεν ξέρω, όσοι έχετε πάει στην πόλη θα θυμάστε την Κλειστή Αγορά. Η Κλειστή Αγορά ήταν στο επάνω μέρος από το Κοντοσκάλι και εκεί κοντά ήταν το Πανεπιστήμιο. Εδώ πάλι μια εικόνα από το γερμανικό νοσοκομείο, και εδώ θα σας πω, και αυτό την έβαλα αυτή την εικόνα εδώ, για να δούμε το εξής, ότι εδώ μέσα στην εικόνα όλοι οι γιατροί είμαστε ξένοι. Ο ασθενής μόνο είναι γερμανός. Εδώ βλέπετε, ετοιμάζομαι να χειρουργήσω αυτό, και οι άλλοι, εδώ οι δύο αριστερά, είναι αναισθησιολόγοι. Στο βάθος οι δύο, είναι ο ένας είναι Πέρσης και ο άλλος είναι Ιρακινός. Εδώ οι δύο είναι από την Τουρκία, εδώ οι δύο, τους οποίους οι οποίοι είναι σκυμμένοι και δεν τους βλέπουμε, ήταν αναισθησιολόγοι. Η δραστηριότητα στην Γερμανία τελειώνει με την πρόσληψή μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και αυτό θα το τονίσω ιδιαίτερα, ήταν μια σημαντική, ας πούμε, στιγμή για μένα, που επειδή οι τιμανοπλαστικές και τα ΕΠΑ ήταν απαραίτητες και χρήσιμες και έπρεπε να γίνονται, να μην φεύγει δηλαδή ο κόσμος από την Ελλάδα, από την Αθήνα, να πάει να χειρουργηθεί στην Ελβετία ή να πάει αυτό. Έπρεπε λοιπόν εμείς να κάνουμε και τις τιμανοπλαστικές, που ήταν μια σημαντική χειρουργική δραστηριότητα, να την κάνουμε και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έτσι, προσελήφθη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως επιμελητής στην αρχή,
μετά ως επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής και τέλος το 2002 ως τακτικός καθηγητής της Ιατρικής Σχολής. Εδώ βλέπετε το επιτελείο μου. Αυτό το επιτελείο ήταν αυτό το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ και καταφέραμε να αναπτύξουμε όχι μόνο την οτορινολαριγκολογία στην Ελλάδα, αλλά να την παραμοστά, εδώ βλέπετε το 83, σε μια διάλεξή μου, στο Τραβεμούντε. Αυτό είναι η Βόρειος Γερμανία. Το Τραβεμούντε είναι μια πόλη κοντά στο Κίελο, σε μια διάλεξή μου. Η δραστηριότητα στην γερμανική ιατρική κοινότητα, σαν καθηγητής, επίκουρος καθηγητής και τα λοιπά, του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, απέδωσε πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια βεβαίως γνωρίστηκα και οι τακτικές και οι εφαρμογές εδώ των διαφόρων μεθόδων ήταν πολύ αποτελεσματικές και το έκριναν αυτό σαν πολύ αποτελεσματικό, που ενώ έγινα ήμουν τακτικός προσκεκλημένος ομιλητής, στη συνέχεια έχω τώρα τον τίτλο του επίτιμου καθηγητού της Γερμανικής Λαριγκολογικής Εταιρείας. Η Γερμανική Λαριγκολογική Εταιρεία έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η πρώτη οτορινολαριγκολογική εταιρεία στον κόσμο. 100 χρόνια και έχει μια ιστορία. Και θα τονίσω εδώ, μου λένε κάποιοι γιατί δεν πήγε στην Αμερική, να σας το πω γιατί δεν πήγε στην Αμερική. Η Αμερική, κυρίως η δική μου ειδικότητα στην Αμερική, να μην πω ήταν υποβαθμισμένη, δεν είχε το κύρος που είχαν άλλες ειδικότητες. Σε άλλες χώρες η οτορινολαριγκολογία, όπως είπαμε στα γερμανικά κράτη, τα κράτη που μιλούσαν γερμανικά, στην Γαλλία. Επίσης και στην Αγγλία δεν είχαν αυτό το κύρος, δεν είχε η Αμερική αυτό το πράγμα. Διότι μέχρι το 1973, η ειδικότητα ήταν ενωμένη με την οφθαλμολογία. Άμα θα πάτε στο Χάρβαρντ, στη Μασαχουσέτη, το βασικό νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τώρα, για λόγους ιστορικούς ονομάζεται Eye and Ear Infirmary, μάτι και αυτή νοσοκομείο, το νοσοκομείο του μάτι και του αυτιού, Ear and Eye Infirmary. Ακόμα τώρα το κρατάνε αυτό έτσι για λόγους ιστορικούς, από ό,τι έμαθα κι εγώ, γιατί έχω πάει πολλές φορές και σαν προσκεκλημένος καθηγητής, αλλά κυρίως σαν επισκέπτης καθηγητής την τελευταία φορά στο Harvard. Και αυτές όλες οι δραστηριότητες, αυτές όλες οι προσπάθειες απέδωσαν και δεν είμαι, και είμαι σχετικά ευχαριστημένος. Δεν είμαι δυσαρεστημένος και ευχαριστημένος πάρα πολύ, διότι πολλές φορές τιμήθηκα στην Ελλάδα από διάφορους τομείς, από διάφορες δομές, από διάφορους οργανισμούς, και εδώ βλέπω στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης μια τιμητική διάκριση. Οι διαλέξεις οι οποίες ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν διαλέξεις οι οποίες είχαν έναν όχι μόνο ερευνητικό σκοπό, αλλά έναν εκπαιδευτικό σκοπό. Δηλαδή, ό,τι γινόταν στην Κεντρική Ευρώπη, στα γερμανόφωνα κράτη, στην Αγγλία και την Αμερική, τα διδάξαμε. Το θέμα διδάξαμε, το λέω για να δώσω μια έμφαση ότι αυτά τα χρησιμοποιήσαμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμοντερνίσουμε την ειδικότητα στην Ελλάδα. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί πολλές φορές έχω προσκληθεί και στην Τουρκία για κάποιες διαλέξεις, από ό,τι μαθαίνω και στην Τουρκία υπάρχει μια έτσι εξέλιξη στην ειδικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ σε μια άλλη διάλεξη πάλι, σε μια εικόνα. Όμως αυτά δεν φτάνουν, όπως πολύ καλά ξέρετε, σε μια κοινωνία. Υπάρχει και το κοινωνικό έργο, υπάρχει και ένα έργο το οποίο έχει σχέση με τα σωματεία μας. Εδώ βλέπετε αρκετό χρόνο, αρκετές φορές προσπάθησα να προσφέρω στο πνευματικό κέντρο, δηλαδή στο δικό μας, στα σωματεία τα δικά μας, στην Ένωση Κωνσταντινοπολιτών στην Αθήνα, στο Σωματείο Απελαθέντων εκ Τουρκίας, πολλές φορές και σαν μέλος του Δικού Συμβουλίου, Πρόεδρος κτλ. Και αυτό ήταν μια ευχάριστη νότα στην όλη, ας πούμε, διεκπαιρέωση των κατοικών, διότι μας έφερνε σε επαφή
με το παρελθόν μας. Ήταν σημαντικό αυτό. Και ευτυχώς, όπως και στο εξωτερικό μας έχουν κινήσει πολλές φορές, εδώ βλέπετε στην Ιορδανία, παραδείγματος χάρη, εκεί σε μια παρουσία. Και θα σταματήσω εδώ σε αυτό, μιλώντας για το Ιπποκράτειο. Το οποίο Ιπποκράτειο ήταν η βάση από την οποία ξεκίνησα και η βάση από την οποία τελείωσα. Όταν εδώ πρώτη συνταξιοδοτήσεώς μου έγινε μια δραστηριότητα, μια έτσι, τελετή, σε μια τέτοια τελετή βλέπετε την παρουσία μου με μια συνάδελφο από το Ιπποκράτειο και τον πρεσβύτερο μας εκεί. Μια παλιά φωτογραφία από την κλινική της Γερμανίας. Βλέπετε της εποχής του 70. Μεγάλη χαρά ήμουνα έτσι μαζί με τους συμπατριώτες μου. Μου δόθηκαν πολλές φορές ευκαιρίες. Έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές την πόλη, όχι όμως στην αρχή. Δηλαδή, ξέρετε πόσα χρόνια έκανα να έρθω ξανά στην πόλη, τουλάχιστον 35 χρόνια. Δεν ήθελα να την επισκεφτώ. Είναι ενδιαφέρον βέβαια αυτό. Αυτό όμως που με χαροποιεί είναι ότι έστω και με την βοήθεια, την προσπάθεια του αγαπητού μου φίλου του κ. Τσιλένη, ο οποίος ξέρετε, ο κ. Τσιλένης, τυχαία το λέω αυτό, ήταν και ένας άνθρωπος όχι μόνο πατριώτης μας, αλλά κοντοσκαλιανός πατριώτης. Δηλαδή, εκτός από Κωνσταντοπολίτες, ήταν και στην ίδια κοινότητα του Κοντοσκαλίου, ο προπάπος του, και ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι τότε αγαπιόντα από ό,τι έμαθα. Και εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι, και το λέω αυτό, θα το ακούσει και εκείνος, που μόνο Τσιλένη άκουγα. Τόσο καλός άνθρωπος, από ό,τι του είπα μια μέρα, λέω, φαίνεται, ο προπάπος σου ήταν πολύ αγαπητός. Ναι, μου λέει, έτσι ήταν. Λοιπόν, τελειώνω λοιπόν εδώ. Μπορώ να σας πω ότι το mail μου μπορείτε να το βρείτε από την Καθημάς Ανατολή και από ό,τι θέλετε. Σε οτιδήποτε ιατρικό, εγώ είμαι ακόμα δραστήριος. Η δραστηριότητα η δική μου, από ό,τι κατάλαβα τώρα, ενώ σταμάτησα να χειρουργώ, δεν θα τελειώσει, διότι τα περισσότερα συγγράμματα έξω συμπεριλαμβάνουν το όνομά μου. Φαίνεται και εγώ είχε κρέτη οι εργασίες αυτές με τα κομπιούτερ τώρα. Παλιά χάνονται αυτές. Τώρα με τα κομπιούτερ παραμένουν και υπάρχει μια ανακύκλωση η οποία αυτή με κρατάει ζωντανό, διότι έρχονται ερωτήσεις, έρχονται προσκλήσεις. Στις προσκλήσεις βέβαια λίγο είμαι πιο φυτολός, αλλά η δραστηριότητα την οποία τώρα κάνω με αυτό το κομπιούτερ το κάνω και σε άλλα συνέδρια, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Και επειδή εμείς είχαμε την ευτυχία να μιλάμε και πολλές γλώσσες, αυτό μας βοηθάει, ότι καμιά φορά μιλάμε στα αγγλικά, καμιά φορά στα γαλλικά. Τα γερμανικά φυσικά αναγκαζόμαστε καμιά φορά όταν είναι γερμανόφωνο το κοινό. Και εδώ θα τελειώσω λοιπόν, και έχω και τουρκικές παρουσίες. Εν πάση περιπτώσει, σας χαιρετώ και εύχομαι να περνάτε καλά και εμείς να είμαστε εδώ ακόμα όρθιοι για να μπορούμε να σας μιλήσουμε. Γεια σας.